Πρώτα-πρώτα βλέπουμε οι Εβραίοι να είναι σε ένα διαρκή πόλεμο, έτσι, σε μια διαρκή αναστάτωση. Και αν πάει κανείς, ας πούμε, εκεί επί τόπου, θα δει πως είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Με φόβο και τρόμο κινούνται και αυτοί. Και αυτό βέβαια είναι το αποτέλεσμα των αμαρτιών τους και της αυτοκατάρας. Οι ίδιοι καταράστηκαν τον εαυτό τους, αν θυμάστε, είπανε «το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών», είπανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι στον Πιλάτο, όταν τους είπε «αφού είναι αθώος». «Όχι, λέει να το σταυρώσεις. Εμείς θέλουμε να το σταυρώσεις». Λοιπόν, και αυτή η κατάρα έρχεται μέχρι σήμερα και το συνοδεύει και δεν έχουν ησυχία. Τώρα, αν παραχώρησε ο Θεός να φτιάξουν κράτος, είναι και αυτό ένα σημείο των εσχάτων. Δηλαδή, σημαίνει ότι είμαστε αρκετά κοντά στη δευτέρα παρουσία του Χριστού μας. Και ένα ακόμα σημείο, που από ό,τι φαίνεται και αυτό είναι κοντά, είναι η οικοδόμηση του Σολομώντος, μέσα στον οποίο θα στεφθεί ο Αντίχριστος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι κατά παραχώρηση Θεού και αυτή η παγκόσμια κυριαρχία τους, έτσι, μέσω του σιωνισμού, είναι σημείο της αποστασίας, όπως το λέτε, ότι και οι άλλοι λαοί έχουν φύγει πάρα πολύ από το Θεό. Οπότε λειτουργούν τώρα οι Εβραίοι, οι σιωνιστές, και σωστά, ως το τιμωρητικό, θα λέγαμε, χέρι του Θεού. Γιατί ακριβώς αυτό αξίζουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε τόσο φύγει από το Θεό. Και μας κυβερνάνε ουσιαστικά αυτοί οι σιωνιστές. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε, είναι πάλι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, η μετάνοια. Το να πολεμήσουμε τα πάθη μας, οπότε μετά είναι πανεύκολο για το Θεό να διώξει όλους αυτούς τους εχθρούς, όπως γινόταν και στα αρχαία χρόνια στον Ισραήλ. Όσο οι Εβραίοι ήταν με το Θεό, τηρούσαν το όνομα του Θεού, είχαν ελευθερία, είχαν κυβερνήσει σωστή, είχαν πρόοδο πνευματική, είχαν άνεση, είχαν αυτό που λέμε μια ευημερία. Όταν έφευγαν από το νόμο του Θεού, αποστατούσαν, τότε τι γινόταν? Παραχωρούσε ο Θεός ένας γειτονικός λαός, άθεος, έτσι, βάρβαρος, να τους καταλάβει. Ήταν απεσταλμένος στο Θεό. Γιατί μέσα στη δυστυχία που βίωναν, της σκλαβιάς, ερχόντουσαν σε αυτόν και μετανοούσαν. Και όταν μετανοούσαν, αναγόρευε ο Θεός, ανακήρυσε ο Θεός, φανέρωνε ο Θεός έναν ηγέτη, ευσεβή, που λεγόταν Κρητής, όπως ήταν ο Βαράκ, ο Σαμψόν, ο Ιεφθάε, όπως ήταν η Δεβόρα, υπήρχαν και γυναίκες οι Κρητές. Λοιπόν, και έμπαινε μπροστά και οδηγούσε το λαό στην ελευθερία, την εθνική ελευθερία. Που σημαίνει ότι για να έχουμε εθνική ελευθερία πρέπει να έχουμε ελευθερία από τα πάθη. Πόλεμος λοιπόν στον κακό εαυτό μας για να γλιτώσουμε τη σκλαβιά και να έχουμε τις νίκες που θέλουμε και ως έθνος και την αποθητή εθνική ελευθερία.